Ναι, δεν θα πάρω πολύ χρόνο. Με συγχωρείτε, θα ήθελα πάρα πολύ να το τοποθετηθώ και αργότερα. Αλλά θα ήθελα να σταθώ βέβαια σε κάποια από τα λόγια του κυρίου Μουσουρούλη, όπου εκπροσωπώντας και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η οποία φαίνεται να είναι απ' έξω σχεδόν σε όλα τα θέματα του Master Plan, ανέφερε ο κύριος Μουσουρούλης πως υπάρχουν καταγραφές από τοποθετήσεις από μέσα στη διαβούλευση και βλέπουμε το δελτίο τύπου το οποίο μόλις έγινε γνωστό σε εμάς και στην ουσία βγάζει όλη τη συζήτηση εκτός θέματος, εφόσον είμαστε μάλλον προβληματισόμαστε γενικότερα για το ποιες οι θέσεις μας αυτή τη στιγμή, αφού δεν πρόκειται να εισακουστούν. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι παρουσιάζεται μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου και ένα κοινωνικό πακέτο ύψους 107 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια για τις λιγνητικές περιοχές, όταν ένα τέτοιο πρόγραμμα για την απασχόληση, το οποίο θα μπορούσε να είναι οριζόντιο για όλη τη Δυτική Μακεδονία, βγάζει έξω τα Γρεβενά και την Καστοριά και θα ήταν ένα πρώτο βήμα για να δείξουμε το πρόβλημα που υπάρχει στην ανεργία και στο γενικότερο θέμα που έχει η περιφέρειά μας και οι περιφερειακές ενότητες που εμείς εκπροσωπούμε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια τελείως κάθετη, ας πούμε, τοποθέτηση αυτού του πακέτου και όχι μια οριζόντια πρόταση. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν και θα ήθελα στην τοποθέτησή μου να τα πω πιο περιστατωμένα. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση, κυρία Πρόεδρε, μόνο στον κύριο Μουσουρούλη μπορώ να κάνω, γιατί σύντομα. Απλά να απαντήσω στον κύριο Μουσουρούλη, είμαι ανησυχή και δεν θα κλείσει το κύκλο να θα δοθεί μια παράταση για να ολοκληρώσουμε και τη συνεδρίαση. Παρακαλώ, κύριε Λιάση. Κύριε Μουσουρούλη, στην ανάλυση σας και βέβαια αυτό το κείμενο πραγματικά θα ήταν πολύ χρήσιμο αν το είχαμε εκ των προτέρων. Θα μπορούσαν οι ερωτήσεις να είναι πιο στοχευμένες και πιο